Η τρίχρωμη σημαία της Ρωσίας. Δεν έχει τίποτα που να θυμίζει το σφυροδρέπανο της Σοβιετικής Ένωσης και στην πραγματικότητα έχει απλά επιστρέψει στα παλιά χρώματα της προ-κομμουνιστικής εποχής. Οι τρεις οριζόντιες λωρίδες, μία λευκή, μία μπλε και μία κόκκινη, πιστεύετε ότι καθιερώθηκαν από τον Πέτρο τον Μέγα, ο οποίος ταξίδευε διαρκώς στην Ευρώπη στα τέλη του 17ου αιώνα και υποτίθεται ότι χρησιμοποίησε ως πρότυπο για την εθνική σημαία της Ρωσίας, την τρίχρωμη Ολλανδική σημαία. Μετά το θάνατό του όμως, αυτή απέκτησε έναν αντίζηλο. Το 1858, ο Αλέξανδρος ο Δεύτερος αποφάσισε ότι ήθελε μία μαύρη, κίτρινη, λευκή σημαία. Και καθώς ήταν αυτοκράτορας, αυτή κρεμάστηκε παντού, χωρίς όμως να υποκαταστήσει την αυθεντική. Το 1881 ένας νεαρός άντρας, ονόματι Ιγνάση Χρινιεβιέτσκι, τον δολοφόνησε σε εμβοβιστική επίθεση στην Αγία Πετρούπολη. Και έκτοτε, πέρα από κάποιες περιθωριακές, φιλοβασιλικές και ακροδεξιές οργανώσεις, δεν ξαναείδαμε ποτέ τη μαύρη, κίτρινη και λευκή σημαία. Η λευκή, μπλε, κόκκινη σημαία ανέμιζε αγέροχη μέχρι την ημέρα που οι Μπολσεβίκοι την αντικατέστησαν με την κόκκινη σημαία το 1917.